Ένας μαθητής με ρώτησε, μου λέει, δάσκαλε, δεν προλαβαίνω να βάζω βιντεάκια, μου αρέσει σήμερα να βάζω βιντεάκια, να νιώθω ότι κι εγώ συμμετάσχω, είμαι μέσα στους μπουζουξίδες, είναι αρχή της πορείας μου και είναι ένας εκεί, δεν προλαβαίνω να το βάλω και πατάει ότι δεν του αρέσει και κριτικάρει ότι λάθος, με βγάζει λάθος, είναι η μπένα και τα δάχτυλα. Έψαξα να δω αυτός ποιος είναι και τελικά ποιος ήτανε. Ήταν ένας πατέρας, ο οποίος έπαιζε μπουζούκι με το 1,5 χέρι, με το ένα ολότελα και το άλλο ίσα ο πατέρας στο δεύτερο, και είχε και το γιο του και παίζανε όλο και όλο και οι δυο τους το ζεμπέκι της Ευδοκίας. Και ό,τι παιδιά ήταν της ηλικίας σαν το γιο του, τους βάζανε άχρηστους, γράφανε σχόλια αρνητικά. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν δυστυχώς και ανθρώποι διαστραμμένοι. Η απάντηση είναι στο μαθητή, αυτό το βάζω δημόσια το βίντεο αυτό, γιατί σε αυτή τη θέση βρίσκονται κι άλλοι οπωσδήποτε. Εμείς δεν πρέπει να συνοριζόμαστε το καθένα διαστραμμένο, γιατί σε τέτοια περίπτωση είναι διαστραμμένος αυτός. Έμου δεν παίζει μπουζούκι, έμου για να εξυψώσει το γιο του, πιάνουν και βρίσκουν όλα τα άλλα παιδιά, ξέρω εγώ, και λέει δεν λάθος παίζεις και αυτό και τα βγάζει όλα άχρηστα. Δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε και θα το έχουμε υπόψη μας ότι θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί για τον ΑΒ λόγο, το οποίο θα μας πατήσουν ότι είναι λάθος. Οπότε μη στεναχωριέστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εμείς συνεχίζουμε και στην πολλή ανάγκη υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποφύγουμε αυτούς τους ενοχλητικούς, γιατί αυτοί είναι ενοχλητικοί.